Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Ευχαριστώ Δημητρή για αυτό. Γιατί, ποιο Γιατί. αυτό. που ό,τι σου λέω το κάνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια φορά, όχι, είπε μια φορά κάτι σωστό, γι' αυτό είπα να το κάνω. Είμαστε οι τρει στον αέρα. Δημήτριο Μαλά, Τίμο Κουρεμένο. Και Κωνσταντίνο Κιάδρα. Δεν χρειάζεται ο να προλογίζει. Με ξέρει ο κόσμο, <laughs> Είμαι δίπλα του. Στον δρόμο περπατάω, με φοράζουν. Γεια σου Κώστα! Μόνο έτσι με φωνάζουν. Γεια σου Φιώς Κώστα! Γεια σου Κώστα, παλικάρι μου. Παλικάρι, παλικάρι μου. Όπω πήρε μια υγεία τηλέφωνο και μου ζητούσε το Μιχάλη. Και δεν βγαίνει και τη λέω: Έχετε κάνει λάθο. Συγγνώμη, αγόρι μου. Δώσε Λέ, μου το ναι. Μιχάλη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι εδώ. Έ, ο Μιχάλη δεν είναι εδώ. Και τι, που είναι. Πέθανε. <laughs> Όχι φίλε, έχει γλυκό σου, αλλά έλα σε πάρα καλό. Πόσο black μπορεί να είναι ο Τίμος. Είναι πολύ καλό, έτσι. Πάρα πολύ καλό, ναι. Ποιος είναι, η Κούλα. Κούλα, δεν τα μάθες. Πάει, τον θάψαμε προχθές. Δεν και και αυτό, και λέω γενικά κάτι άλλο σκεφτό. Αλλά, εντάξει. Τι σκεφτόσουν. Τι είναι, όλα καλά. Ήταν, ήταν, black το humor λόγω Black Friday. Όντως. Του είχε μείνει. Ήταν black το humor Ωραίοι λόγω. Ωραία γέφυρα αυτή. Τα καλή γέφυρα. Φοβερή respect. Λόγω, λόγω Black Forest. Black Friday, φίλε. Δηλαδή, δεν σου πω. Η, η αίσθησή μου ήταν ή δεν είχε το χαμό που είχε άλλε φορέ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δηλαδή. Ξυφωνώ. Αν, αν εξαιρέσει την απίστευτη κίνηση που είχε στου δρόμου. <laughs> ε, <laughs> ε, στα... Αλλά πα... αυτό έχει πάντα κίνηση. Στα... Δηλαδή, ναι. Δηλαδή. Από το mall Μέχρι τον αντένα μία ώρα και δέκα λεπτά. Ναι, ε, αλλά ε, μέσα ε, στο ε, μολ τι γίνονται. Όντως. Δηλαδή, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Έχοντα βγει από το μολ εννοείς. Προσπαθώντα <laughs> να βγει <laughs> από το μολ. Α, έφαγε και το μολ. Δεν είχε κόσμο, ρε φιλέ. Είχε αυμάξια, δεν είχε κόσμο. Κοίτα, στα καταστήματα που από... ε, μίλησα με μερικού μου είπαν ότι δεν είχε το χαμό που με περιμένουν όλοι έξω από το μαγαζί για να μπουν μέσα Ούτε μέσα στις... στο κατάστημα τη Octabit. Δεν έχω ρωτήσει. Α, ούτε εγώ έχω ρωτήσει. Εγώ ρώτησα, μου είπαν ότι είχε δύο ώρε ουρά. Δύο ώρε ουρά? Έτσι μου είπαν. Μπράβο. Του είχαν παιδί... καλέ προσφορέ πάντα. Ένα παιδί που πήγε να πάρει laptop gaming, α, όχι Alienware, το gaming τη Dell. Της Dell. Ε, το το είχαν βάλει μισή τιμή ακριβώ, 1100 από δύο ώρε. Γενικώ είχε μισή τιμή στα Dell τα gaming. Απλά, λέει, το λέγαμε. Το λέγανε πριν. Πρέπει να περιμένουμε δύο ώρε. Είδα και το άλλο όμω, ότι μετά από το μεσημέρι και μετά, στην σελίδα έβγαζε και δυνατότητα αγορά online για μερικά από τα προϊόντα. Δεν ήταν μόνο να πας στο κατάστημα. Okay. Αυτό... Πάντως, πάντως γενικώ, και αυτό το διάβαζα και στα ρεπορτάζ των αδέλφων που βλέπουν όλη την αγορά και όχι μόνο τα, τα gadgets που βλέπουμε εμείς, τα τεχνολογία, ότι γενικώ δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Α, πήγε νομίζω <coughs> καλύτερα από πέρσι. νομίζω πήγε χειρότερα από πέρσι μου έγραφαν. Οι συνάδελφοι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Εγώ Αλλά το... θέλω να σου πω ότι έχω την αίσθηση ότι δεν έγινε ο χαμό που, που, είχε γίνει άλλε φορέ. Αν πήγε φοδές. χειρότερα από πέρσι, να την κόψουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Κοίταξε, Υπήρχε... Να σου πω κάτι που δεν, το συζητούσαμε κόσμο. Δεν μπορώ να το πιστέψω πάντω. Ούτε εγώ. Πρόσεξε. Μπορεί να πήγε χειρότερα την Παρασκευή. Πρέπει να το δει όμω συνολικά πλέον σε όλο το δεκαήμερο. Εγώ... Σε όλη τη βδομάδα. Εγώ να σου πω από το Insomnia και την κίνηση που είχαμε. Ναι, με, για πες. Που ήταν η top κίνηση ever. Από τη Δευτέρα Από την Κυριακή. Ναι, ήταν αυτό ο... σου λέω. Ήταν, όχι, πρόσεξε την Κυριακή. Σάββατο Κυριακή θα σου πω. Δευτέρα. Κάτι ήταν έχω. Ήταν boom και μετά Παρασκευή boom. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι πολλοί κατάλαβαν, δεν ξέρω ή το προνόησαν, ότι οι προσφορές της Παρασκευής δεν θα ήταν πολύ καλύτερε από τι προηγούμενε Και μέρες. δεν ήταν. Και δεν ήταν. Γιατί οι προσφορέ, νομίζω, οι περισσότερε είχαν βγει από τη Δευτέρα, Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ. Ναι, μέχρι... Ή Σάββατο. Κάποιοι είχαν βγει από Σάββατο. Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Από yeah. 22 μέχρι σήμερα, 2 Δεκεμβρίου. Καλά, σήμερα το λένε ότι είναι η Saber Monday. Yeah. Το έχουν παίξει έτσι. Οπότε yeah. είχε και χτες προσφόρες. Αλλά γενικώ δεν είδα και εγώ ότι ξέρεις, Κοίταζα λίγο τις προσφόρες στα δικά μα. Mm -hmm. Εντάξει, είχε κάποια τριαντάρια. Είχε 30% κάπου. Είχε κάτι πεντάρια, ωραία. Ελάχιστα όμως. Είχε μία 86 από 5 κάτι 2. Μισό λεπτό την είδα και εγώ αυτήν. Δεν βλέπω τα ιστορικά τιμή. Δεν ήταν ποτέ <συσίλιο> πέντε. Πόσο? Μπορεί να ήταν πέντε όταν ανακοινώθηκε. Μετά, όταν... Ε, μετά okay. πήγε τέσσερα. Πήγε τέσσερα. Μπορώ να πή... σου πω και εγώ, ειδικά στι τηλεοράσει που Και από τις σκυτάω, τέσσερα δύο, δηλαδή μια χαρά που Υπήρχαν ελάχιστε προσφορέ πραγματικέ. Ε, Άλλε. Δεν δη, αρέα... δη ξέρω. δηλαδή. Δεν δη... 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 δη ξέρω. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα. Δεν ξέρω, ο Τίμος με το δικηγόρο τι κάνανε. Εγώ δεν ξόδεψα τίποτα για Black Friday. Όχι, γιατί θα πάμε Las Vegas. Οπότε πρέπει να ξοδέψω εκεί. Άμα φτάνουμε σε αυτό το σημείο, ο Τίμος κουρεμένο να μην κάνει καμία αγορά στο Black Friday, φίλε, είναι λεγικό γιατί πέσανε. Εγώ ξόδεψα. Δηλαδή με κατέστρεψαν όλοι οι Νισόμιαξοι μέσα από το φόρουμ των προσφορών. Μου και καρέκλα. Πήρα και το γραφείο. Όχι. Για το γραφείο στο σπίτι που δεν το χρησιμοποιεί. Από όσο θυμάμαι. <laughs> ε, ναι, εντάξει. Και καλά κάνει και δεν το χρησιμοποιεί το σπίτι σου ω γραφείο, αλλά γιατί πήρε την καρέκλα. Ε, για, τι για το, για το χώρο. χώρο. Γιατί αυτό το σώμα πρέπει να έχει. Και ένα... Πήρε αυτέ τι ανατομικέ mm. που κάθεσαι πολλέ πλευρέ. Πόσο Αυτή λαϊκό. ήταν, α πούμε, από τρία κάτι, δύο κάτι. Παρεμπιπτόντω μου έχουν πει ότι υπάρχει ένα μαγαζί στην Ελλάδα εδώ 90 ευρώ. Με 90 με 120 Καλά, ευρώ. Και με 50 ευρώ έχω όχι, πάρει τέσσερι Κο... πέντε. αυτέ που παίρνει μετά 220. Χρωμό το και βλέπω. Και με μέπο. 15 έχω βρει. Αλλά επειδή έχω πάρει πολλέ από αυτέ τι φθηνέ. Όχι, αυτέ που ε, δεν Και μετά παίζουν στα σκουπίδια δίπλα mm. για ανακύκλωση. Ε, εντάξει, φτάνει. Πάντω δεν ξέρω, εγώ παιδιά δεν ήμουνα δηλαδή, à, στη ας, φάση. Ποια προσφορά ξεχωρίσατε. Τι εννοεί, Σου είπα είπες τώρα. την 86 80... άρα. 80... Άλλο. 2,17 μήκο, 21, 1,80 ύψο. Μάλλον. Τελάστια. Εμένα δεν μου λέει τίποτα το μέγεθο, η ποιότητα είναι. <laughs> Ωρε φίλε. That's what <laughs> she said. <laughs> 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 ε, <laughs> <laughs> πραγματικά. Θυμάμαι και στι εκθέσει που βλέπαμε τι μεγάλε τηλεοράσει και θυμάσαι και το κόμμα. Βλέπουμε μεγάλε τηλεοράσει και λε πω μέγεθο και μετά. Πω, πω, πω ξεβα... Είναι ένα ξέπλυμα από το χρώμα. Εντάξει, Πόσο έξι. χάλια μπορεί να είναι. Εντάξει, κι όμω είναι. Άμα έχει δει ο LED. Ε, ε μα... καλά, εντάξει, μην το συγκρίνει τίποτα. Όλε χάλια είναι. Άμα δεν πάρει όλα Όχι, δεν είναι. Επειδή, και ένα Και ε, QLED και όλα ο, αυτά. Ξέπλυμα. Αυτό είναι λέω, OLED. Yeah. Άμα δεις OLED, μετά, if you go OLED, okay. you can't go back. Όχι μόνο OLED. Και τι άλλες, μια χαρά είναι. Και δεν ξέρω, δε, δεν έχω. Εγώ μόνο OLED έχω χρησιμοποιήσει. Είχες χρησιμοποιήσει όλες. Φοριόσουμε. Άλλη μια προσορά, ας πούμε που έπαιξε πάρα πολύ σαν είναι ένα Xbox One S, all digital. Όχι προ... αυτό που βγήκε εδώ με τα 150. Ναι. Βγήκε εκεί με, στο Amazon της Γερμανίας και στο Microsoft Store mm -hmm. Γερμανίας. 100 ευρώ. Με, με τέτοι... τα μεταφορικά. Δωρεάν. Αποκλείεται. Oh, ναι. Γιατί? Ε, γιατί? κλαίνει το γατί. Ε, γιατί. Ε, πώς το λένε. <laughs> He has a point. <laughs> Φίλε, πάνω από 50, <laughs> από 50 ευρώ εγώ, το έχω ζητήσει. Εγώ στις φορές μπήκα στο Amazon την <σθέντυξε> Black Friday, ήταν σε φάση μεταφορικά. Ναι, γιατί εσύ είσαι βλάκας, τι μου, εκεί θέλω να καταλήξω. Μίλησε ο αρχιβλάκας, πάω παρακάτω. Τρία, τέσσερα παιχνίδια δώρο. 100 ευρώ. Ναι, αλλά φαντάζω ότι και πάλι κανείς δεν μπορεί Ναι, αλλά μετά σε κοροϊδεύουν τα υπόλοιπα παιδάκια. Που έχει Xbox. Που έχει Xbox. Οπότε δεν συμφέρει. Σταματήστε αυτό το bullying, δεν θα περάσει. Κάντε πάλι. Ε, 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 όταν ε, κάνουμε bullying για την Apple, κάτσε, καλύτερα. Κάτω κάτω, ε, περίμενε, περίμενε. μπορεί η Microsoft <laughs> να του δώσει κάποιο Xbox, οπότε <laughs> ποτέ δεν ξέρει. Ε, ερχο... ε, δε, δε, ερχο... Ερχόμαστε. Ξανά, ερχόμαστε. Το δώσω ερχόμαστε. Έχει, έχει θα το δώσω. Ερχόμαστε, ξαναλέω. Θα το δώσει το κοστάκι. Ερχόμαστε. Έχει, ο κοστάκι. Θα του δώσει και δεύτερο να έχει. Για το Γιαννάκι. Άλλο που βλέπω εδώ πέρα. Τι είχε ρε, Χειροποίητα. Χειρο 8 Black. 362 είναι καλή τιμή. Χειρο 7. 8. 8 είναι πολύ καλή τιμή. Ποιο την είχε. Δεν ξέρω, Όχι Amazon, όχι Ελλάδα πάντω. Γιατί η Ελλάδα 49 ήταν άκοπη, δεν είναι ε, ε, καλά, ο, Εντάξει, τώρα στο Insomnia, η Insomnia ξέρω, δεν παίζονται. Ελλάδα. Πού? Δεν σε κανένα μαγαζί. Ε, ε, εντάξει. Θα έλεγα κάτι άλλο, αλλά σέβομαι το κοινό. Ε, εντάξει, εντάξει. Τι εντάξει. σέβεσαι. Ε, εκεί που κλαίνει αλεπού, θα έλεγε. Μαζί <laughs> 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 ε, <laughs> με το γατί Δεν πήρε τίποτα. Όχι. Όχι. Ε. Εσύ, ε. Δεν έχω λεφτά, φίλε. Εσύ τελικά τι πήρε. Εγώ πήρα την καρέκλα, πήρα το κίντλ. Το... Την καρέκλα από πού την πήρε. Από Ελλάδα. Α, νόμιζα από Amazon. Ναι, φίλε, okay. δεν έχω λεφτά εγώ. Έχω τέτοιο. Έχω και γενέθλιε αύριο. Και, και, και ξαναλέμε: έχει. Έχεις... Γενέθλιε αύριο. Τετάρτη. <χω>... Τετάρτη. Τσαγιά Βαρβάρα. Έλα, πε τα. Θα κεράσει. Κάντε donate <χω... σε <χω... Αύριο, αυτό το button για να το πάρουμε εδώ. Αύριο Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου. Οκ. Δεν θα είμαι εδώ. Πού θα είσαι. Δεν ξέρω, κάπου παντριά σου. Για να μην χρειαστεί να σου πάρω δωρώ. Κύλι, σου ζήτησα εγώ δωρώ. Αν μπορεί να μου δώσει κάτι από αυτά που πήρε στην Black Friday. Εκτό από τα Xbox. Το, το, ποντίκι που μου δείχνει πριν. Εντάξει. Ε, τι άλλο πήρα. Α, πήραμε Creative Cloud. Πήραμε πήρα και σε Creative Cloud γιατί είμαστε creatives. Οικογενειακό. Ναι. Ε, Οικογενειακό. Και... Εσύ ναι. και ο Τιμό, ναι. τι ναι. έγινε. Είμαστε ε, ε, δευ... καλά... αδέρφια πλέον. Είμαστε αδέρφια. Είμαστε... καλά πήγε το οικογένεια. Black Friday το φετινό για μένα. Πέρσι εμένα πήγε καλύτερα. Είχα πάρει μέχρι και λάμπε. Φέτο δεν πήρα και δεν Φίλε, πέρσι θυμάμαι να έχετε συνεννόηση. Μόνο Slack κανάλι δεν ανοίξατε με το δικηγόρο. πέτυχα το δικηγόρο τώρα. Και του λέω πειρε τίποτα. Μου λέει Μαζεύω για το Las Vegas. Του λέω κι εγώ. <laughs> <laughs> θα πάμε στο outlet. Αυτό, δεν γίνεται ε, να, να μην το πάρουμε. Φοβάμαι ότι θα μου ζητήσει τα λεφτά πριν το Las Vegas. Αυτό ναι. φοβάμαι ότι θα γίνει. Ε, τι άλλο. Τηλεοράσει όπω πάντα υπήρχαν πάρα πολλέ. Απλά ξαναλέω δεν είναι καμιά πολύ πραγματική προσφορά. Δεν, φίλε, πήραν δεν... πέρσι τηλεοράσει. Αυτό πούμε Να σου πω, περιμένει εσύ τώρα ότι ειδικά με τα Χριστούγεννα και ειδικά τον Ιανουάριο που νομίζω είναι από του πιο low μήνε, ε, θα παίξουν πιο επιθετικέ προσφορέ. Αυτέ οι τιμέ που παίξανε τώρα. θα Προσφορέ Προσφορές διέφαινε... το Φλεβάρι θα δει πάλι. Πραγματικέ λέω εσύ τώρα ή λόγω του το πρόσωπο. Ε, θα γίνει εκτό το Φλεβάρι. Εντάξει, εγώ, okay. εγώ περιμένω πάντω και τον Ιανου... Ιανουάριο να δούμε αρκετά πράγματα. Από κάθε χρόνο τα βλέπουμε. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο που έχει εκτό όλη τη χρονιά. Αν ναι, το βάλει κάτω. Έτσι, Οπότε δηλαδή... οι τιμέ μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν άνετα και να λένε ότι έχουμε εκτό όλη τη χρονιά. Ε, Πάντω, γιατί, πώ το λένε, για αυτό που λέγανε που ένα μήνα πιο πριν μα είχαν τρελάνει, ασχολούμαστε με τον Black Friday. Δεν, έχουμε... ε... δεν είδα κάτι δηλαδή. Και να θέσω άλλο ένα θέμα. Θέσε. Ε, το διαφημιστικό κομμάτι. Πολύ κακό. Πώ πω, πω, πραγματικά ήταν πολύ κακό. Νομίζω ότι κάπου μπάζουμε παιδιά. Δηλαδή... Καμία φαντασία. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Δεν και ούτε εμένα μ' άρεσε, αλλά. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Του στάψαμε όλου, ε. Ναι, ναι, ε, εντάξει. Ε, δεν, okay, δεν χρειάζεται. Ο, λοιπόν. Αυτό λέω. Πάντω, κοίταξε, είναι και το εξή στην αγορά τη δική μα. Είναι flat γενικώ η αγορά. Δηλαδή, μην νομίζει ότι. Πολλοί νομίζουν ότι λόγω. Έχει ότι... προλάβει να δει τα νούμερα τη GFK. Καλά, προχθέ βγήκανε. Χθε, δε, μάλλον. Δευτέρα, τέτοιο βγήκανε. Οπότε, ναι, τα είδα λίγο. Είναι για τρίτο Άρα Ιούλιο με Σεπτέμβριο που έχει τη σημασία του. Κοίτα, αν δεν υπήρχαν οι μεγάλε λευκέ συσκευέ, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, μπλ. Η αγορά θα ήταν πιστωτικά. Μπράβο, τώρα το λέω. Βρήκα πολύ ωραίε προσφορέ στι σκούπε. Ναι. Black... Είχε την Dyson, Σκούπε, δεν πολύ. Ωραίες. Την Dyson, τη χεράτη, τη uh -huh. μεγάλη, τη μακριά, από 7 εκατοστάρικα. Ε, αυτό πρέπει να προσφορά. Όχι, Έχει είχε πέμπνεται. και άλλη μία από 3,99, 199 μια σκούπα τη και... Δε... Γιατί το ξέρετε αυτό. Εγώ πήγα Ένα να, να δω πάνε. γιατί εμένα μου χάλασε η σκούπα Σίγουρα. και ψάχνα... Δεν έχω ακόμα μετακομίσει ρε φίλε, έχω μπέλο. Εγώ ήθελα Dyson απλά έτσι κι αλλιώς. Και πήρες yeah, Dyson. Yeah. Κάτσε, πήρε ή δεν πήρε κάτι τέτοιο. Δεν πήρα, δεν πήρα. Όχι, λέω πάντα σκέφτομαι θα πάω Αμερική. Και θα έπαιρνε στην σκούπα από την Αμερική. Όχι, απλά σκέφτομαι θα πάρω τόσο άλλα πράγματα από την Αμερική. Έχω κάνει λίστα ήδη τι χρειάζομαι από εκεί. Οκ. Που κάμισα, θα μου φέρετε σε μένα. Απ' άλλη, θε που κάμισα. Ναι, πάντα θέλουμε που κάμισα. Λοιπόν, να σου πω λίγο ότι πραγματικά οι μεγάλε λευκέ συσκευέ ήταν που κράτησαν. Δηλαδή είχαν στο τρίτο τρίμηνο ένα συν 9,7%. Και ουσιαστικά ήταν ο λόγο για τον οποίο έμεινε σταθερή αγορά, δεδομένου ότι οι τηλεπικοινωνίε είχαν πτώσει mm -hmm. 1,1. Επιβεβαιώνοντα αυτά που λέμε ότι τα κινητά τηλέφωνα έχουν πτώσει. Εγώ έτσι και αλλιώ τα νούμερα τη JFK έχουν ένα μειονέκτημα. Δεν Λί... περιλαμβάνουν κοτσόβολο. Λείπει ο Λείπει ο μεγαλύτερο παίκτη, οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά γενικώ δίνουν μια άνοδο 2,2% στο τρίτο τρίμηνο στα 549 εκατομμύρια ευρώ, όταν. Και είναι πτωτικέ σχεδόν περισσότερε κατηγορίε. Δηλαδή είναι Πόσο μία... Μιο... πτωτικέ είναι. Κοίταξε, 1% κάτω είναι τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά που είναι τηλεοράσει, τα DVD και όλα αυτά μέσα. Κυρίω όχι το τηλεοράσει. Το τηλεοράσει ήταν ελαφρά ανωδικά, αλλά όλα τα υπόλοιπα έχουν πτώσει. Τώρα μιλάμε μέχρι Q3. Το δι... Για το Q3. Για το Q3. Λτάξτε, Οπότε στο, όχι, να πεις... στο σύνολο του 9 μήνου, πρόσεξε. Στο σύνολο του 9 μήνου, τηλεοράσει όλο αυτό είναι μείον 4,2%. Εντάξει, κοίτα, ε, να πω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου ότι είναι ένα, μάλλον ο οποίος, ένα κομμάτι του χρόνου που έχουμε πολλές εκλογές. Οπότε το Τι τελευταίο... εκλογές. Εντάξει, ρε φίλε, και άλλε. Ναι, οκ, okay, να το δεχτώ αυτό. δεν πηγαίναμε συνέχεια να ψηφίσουμε. Καλά, δύο φορέ πήγαμε. Εσύ όχι, άστο. Τρει φορέ πήγαμε, εντάξει. Ε, εντάξει, έχει συνηθίσει να πηγαίνει περισσότερε. Αλλά θέλω να σου πω, είναι συν 9,7% που σου είπα σχεδόν 10% οι μεγάλε δευτικέ συσκευέ, επιβεβαιώνοντα αυτό ότι αν τους χαλάσει, θα αλλάξει. Είναι να από τι που δεν μένει χωρί. Ενώ τι. τηλεόραση και αν σου χαλάσει, αν δεν έχει, δεν θα πα να πάρει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα βρει άλλο τρόπο για να δει τηλεόραση. Λοιπόν, και στα κινητά είναι κάτω η αγορά. Ήταν στο σύνολο του Ιαμίνου είναι μείον 1,3%. Γενικώ έχει πτώσει. Κινητά. Τώρα που το ανέφερε, επανέρχομαι. Black Friday. Είδατε τίποτα. Το Huawei το P30 Pro, ρε φίλε. 569. 569. Ναι. κάπου το πήρε το μάτι μου. Το okay. Note 7, το Xiaomi. Πόσο. 109. Okay. Καλά, το... η Xiaomi φέρνει τώρα Mi Note 10 Pro. Και το S10 πάντα κοντά στα 5 εκατοστάρικα. Το, το S10. Ναι. 5 εκατοστάρικα. Ναι. εκατοστάρικα το S10. Κοντά στα 5 εκατοστάρικα ήταν. Ναι, βλέπει. βλέπεις. Οκ, αυτό κάτι. Εντάξει, είχε. Δηλαδή, συσκευέ οι οποίε μια χαρά είναι. Όχι μια χαρά. Μόρταν. Δεν είναι και iPhone, αλλά ναι. Είχε κυκλοφορήσει και μια φήμη. Ότι θα βγει πάλι το iPhone 6. Όχι, όχι, θα βγει το iPhone 7 με 49 ευρώ. Α, ναι. Αλλά δεν βγήκε ποτέ. Δυστυχώ. Το περσινό highlight, ένα από τα highlight ήταν το iPhone 6 στα Μα αυτό ήταν ο κράχτη ο Full. Στο 199. Τώρα 49 ευρώ iPhone 7. Φαντάζεσαι ότι θα γινόταν έξω από το μαγαζί. Ε, ναι. Τότε θα υπήρχαν ουρέ. θα, υπήρχαν ουρέ γιατί θα υπήρχε ένα iPhone όποιο το προλάβει. Λοιπόν, για να σου τελειώσω. Το Hunger Games. Άμα θέλει. λοιπόν, ενδιαφέρον είναι ότι η Media Tablets ήταν κάτω, τα Tablets γενικώ. Λε και είναι έκπληξη. Το gaming ήταν λίγο κάτω, λέει. Το γενικώς, gaming το ήταν κάτω. Τρίτο τρίμηνο, τι είναι το τρίτο τρίμηνο. φίλε. Α, καλοκαίρι είναι λογικό. Βέβαια το συγκρίνουμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Οπότε... Πάλι λογικό γι τι... αυτό... Σου λέω, για αυτό βάζω τι εκλογέ μέσα σαν δικαιολογία. Εντάξει, okay. οκ. Αλλά λέω, δεν γενικός... είχε μεγάλε ανακοινώσει το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, πάντω σου λέω, αυτό που ανεβαίνουν είναι τα λευκά. Δηλαδή ψυγεία, στεγνωτήρια, Καινούργια μόδα, φίλε. Ψεγνοτήρια. Εγώ για δώρο γενεθλίων ζήτησα να μου πάρουν ένα αφιγραντήρα. Και μου πήρανε. <laughs> Και είναι το καλύτερο gadget που φίλε, έχω πάρει ποτέ. Δύο αφιγραντήρε μα έχουν κάνει δώρο τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είσαι καμία από αυτέ τι εκδηλώσει. Όχι. Ε, ήθελα έναν μεγάλο Εγώ, να μαζεύει έχουν Α, όχι, ένα <laughs> μας έχουν κάνει τόσο. Εγώ σο. έναν που αγόρασα, <laughs> ναι. έχει πιάσει αράχνες. Όντω δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ... Εγώ κάθε μέρα αδειάζω δύο κουβάδες ναι, νερό. Ναι, ναι, ναι και, και εμένα στο εμένα σπίτι. Και εμένα πάρα πολύ όντως. Όταν στο το σπίτι, βάζω. σπίτι έχει πολύ πράγμα δηλαδή. Mm. Και εσένα πρέπει να έχει, γιατί μένουμε κοντά πλέον. Έχει, 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 πάρα πολύ. Να διευκρινίσουμε στο κοινό ότι δεν μένουμε μαζί με τον Δημήτρη. Είπα, μένουμε κοντά. Δεν ξέρω. Τα έχουνε, τα έχουνε. Τι τα έχω ρε. Αφού εσεί τα έχετε και πακέτο πήρατε στο Creative Cloud. Είμαι το παιδί σα, κατάλαβε. Είμαι, είμαι το, 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 το δημιούργημα αυτή τη σχέση. Ο καρπό του, <laughs> του ερωτά σα. <laughs> θα απογοητευτούν πολλέ γυναίκε. Ξέρασε στο στόμα μου. <laughs> Πάντω, κοίταξε, θα δούμε τώρα και πράγματα. Γιατί πλέον έχουμε επισήμω από χτε public media mark Καμία, έγινε η έγινε επίσημη ανακοίνωση. Ο Καρπός του έρωτα επίση. Τελικά η καινούργια. <laughs> Λέει μερικέ φορέ καλά, ρε. Τι θα συμβεί <laughs> σήμερα. Okay, γιατί δεν θυμάμαι το δελτίο τύπου ακριβώ. Η καινούργια εταιρεία έχει όνομα. <laughs> Όχι ακόμα. Άρα. Του λε δεν είδα το όνομα στην ανακοίνωση. Ούτε εγώ το είδα, γι' αυτό λέω. Εντάξει, ε... δεν έχει σημασία. Όπω <laughs> <laughs> λέγεται Public Media market. Μπορεί να λέγεται Public Media -market. Media Μπορεί. Public market. Μην ξεχνά πάντω ότι και οι εταιρείε επίσημε. Το με είναι public world. Να. Εντάξει, και τη Μέν media Pamplica, Martins, yeah. είναι Μίδια Σατούν, Ελλάς, τέτοιο. Οπότε yeah. μη νομίζεις δηλαδή ότι είναι κάτι. Αλλά ξεκινάνε, εγώ νομίζω ότι θα... Καλά, είχε ένα δελτίο τύπου το οποίο λέει διάφορα ωραία έτσι ξέρεις θα σεβαστούμε τους καταναλωτέ, Μπλα, μπλα, όλο αυτό. Νομίζω ότι περισσότερα πράγματα θα δούμε βέβαια μετά το πρώτο τρίμηνο. Yeah. Αυτή είναι η άποψή μου γενικώ ξέρω... και αυτό λέει και το ρεπορτάζ. Έχω μάθει ότι τρέχουν τώρα οι ομάδε, έχουν πάρα πολλή δουλειά. Ναι, αλλά στον καταναλωτή, στο καταναλωτή πράγματα. Ισχύ. Δηλαδή πώ θα γίνει αυτό, τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Πότε και όλα αυτά. Ναι, αυτά θα τα δει. Όχι, δεν θα αλλάξουν ναι, υπό την έννοια τα καταστήματα, δηλαδή θα συνεχίσουν όχι, να όχι, είναι δύο πράγματα. Θα ίδια, ναι. Αλλά τι επιπτώσει θα έχει αυτό, Αν θα βγουν καλύτερε προσφορέ ή οτιδήποτε. Αυτό που θα το δει προ το καλοκαίρι. Στην καλύτερη περίπτωση. Ναι, και αν θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ του προσφορικά. Όχι εντελώ. Αν θα έχει εσωτερικό ανταγωνισμό, έτσι ώστε ο ένα να. Πάντω η αλήθεια είναι ότι στο Public GR, το οποίο έχει αρχίσει και βάζει πλέον πολύ και περισσότερα λευκά. Βλέπω δηλαδή. Έβλεπα τα σύντομα. Ναι, οι λευκέ. Όργανα γυμναστική. Αυτό ρεφιλί είναι από το τέτοιο. Είναι από το Marketplace. Όχι, σου λέω για Public Public. Το οποίο δεν ταιχνίζει τα καταστήματα απαραίτητο. Τα που λέμε online, αλλά δεν έχεις τα έχει τα πάντα στα καταστήματα. μπορεί να τα έχει. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται, δεν χωράνε. Δεν χωράνε. Ναι. Εντάξει. Και στο πλαίσιο αυτό είναι το πρόβλημα mm. και έχουν μόνο πέντε, αν και τώρα λέει θα πάνε. Μπορεί να ανοίξει κι άλλο κατάστημα κάπου. Πήρε το μάτι μου κάποιο να λέει. Ah. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, οπότε μην. Μάλιστα. Λοιπόν... Ε, άλλο ένα προσφορά τη Black Friday ήταν τα Φάνκο τα κουκλάκια 10 ευρώ. Ε, άλλη ε, μία προσφορά, το αποκτηθυμήθηκα, ναι. ε, Scrooge Food 50%. Α, εγώ δεν το είδα ποτέ αυτό. Ε, το δες, χαμός. Ε, σε κάθε παραγγελία μέχρι 60 ευρώ, ε, πληρώνεις το 50%. Τι πάνω από 60! Πληρώνεις κανονικά. 50%, 50 πλέον σε yeah. 40 ευρώ. 45. Καλό, χαμούλης. Με, παραγγελία. Πληρωμή, με πληρωμή. Όχι, μέχρι 60 ευρώ σου λέει, Δηλαδή, λογαριασμό. Μέχρι 60 ευρώ, όχι <στονίτρια> 60 ευρώ και πάνω. Είχε και πώς το λένε, πολιτική ορθή χρήση. Ε, αλλά αν η παραγγελία έκανε μέχρι 60 ευρώ, ναι. πήρε στο 50%. Δηλαδή, έπαιρνε μια παραγγελία 5 ευρώ και την πήρνε 2,5. Είναι φοβερό. Στα Φορές μαθηματικά, Στα μαθηματικά πάντα το είχε και εκτός από το τι είναι και Καρμίδης, ναι. Κάτσε, περίμενα να υπολογίσω πόσα κομμάτια σούσι είναι τα 60 ευρώ. <laughs> Σωστή <laughs> παρατήρηση. Σωστή, <laughs> έτσι, να υπολογίσω, όλα με σούσι. Ε, ναι, δεν δε την πήρα μπρεφά, όχι, για να μην λίγνεις. Δεν Έπιζα, πράγμα, στη δουλειά γενικώ. Ε, ναι. Λίγνεις αρκετά κιλά. εντάξει. Λες, ε, η... ναι, Ότι ναι. να έχω χάσει. Ποιο κάποιο τυφλό. Ένα, ένας κύριος στο φανάρι. <laughs> κύριο, δώσε ένα ευρώ, έχει κασκύλα. λοιπόν, άλλο θέμα. άλλο <laughs> θέμα, ναι. Ε, Είχαμε Επειδή λέμε για πτώσει, θα ετοιμαστείτε και θα έχουμε πτώσει και στα ισχυρέ στο δεδομένων. Για πε. Ναι, για πε. Τι φάση. Αυτό βγήκε την Κυριακή. Όχι την Κυριακή, την Δευτέρα ξεκίνησε τώρα. Την περασμένη Δευτέρα. Την περασμένη Δευτέρα μετά την δήλωση του Πρωθυπουργού. Βγαίνει ο Πρωθυπουργό. Να σου πω λίγο το story, γιατί έχει σημασία. Όχι σημασία, εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον. Βγαίνει στο συνέδριο του ΣΕΠΕ, στο Digital Econ Forum που ήταν Δευτέρα βράδυ, αργά. Ωραία ήταν, ε. Ναι, ωραία ήταν. Μια χαρά. Το φαγητό. Ναι, αυτό. Το φαγητό. Καλό ήταν. Αλλά ήταν ωραία εκδήλωση. Τώρα, βέβαια, είμαι biased, γιατί ήμουν υπεύθυνο περιεχομένου, οπότε. Λίγο. Λίγο πάει Εντάξει, λίγο. Το iPhone είναι καλό <laughs> τηλέφωνο. <laughs> <laughs> καλό είναι. Αν και είσαι biased και εδώ. Λοιπόν, βγαίνει ο Πρωθυπουργό και μέσα σε όλα τα άλλα λέει προς τους παρόχους ότι θα πρέπει οι πάροχοι να μειώσουν τις χρεώσεις των δεδομένων. Έχει προηγηθεί μια ιστορία ότι είμαστε ακριβοί oh. από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά, Έχουν βγει οι πάροχοι και λένε ότι δεν είμαστε ακριβοί, αλλά χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό τρόπο μέτρησης και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ίσως. Για να είμαι ευγενικό, λοιπόν, βγαίνει αυτό. Στην αρχή αισθάνομαι ότι είναι και λίγο βόμβα, αλλά την επόμενη μέρα στο Infocom World, όπου είναι ο υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Σουπιαρακάκη, μαζί με του τρει επικεφαλεί των τριών μεγαλύτερων δικτύων, δηλαδή ήταν ο Μιχάλη ναι. ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη Βότα, του ΟΤΕ. Τι είπα, Βόνταφων. Με σκοτώσουν. Ήταν ο Χάρι ο Μπρουμίδη ο διευθύνων τη Βόνταφων. Και ο Νέο Ζεργαλή ο διευθύνων τη Win. Εκεί πέρα φάνηκε και το επαναλαμβάνει ο Κυριάκο ο Επαναλαμβάνει παιδιά να το δούμε αυτό κάπω έτσι. Ήταν και οι τρει. Ναι, θα το δούμε. Δηλαδή. Και άρχισε μετά το ρεπορτάζ λέει ότι έχει γίνει μια σχετική προεργασία. Αυτό το ρεπορτάζ πότε βγήκε. Κυρία Μετά. Κύριε. Όχι, αυτό βγήκε εκείνε τι μέρε. Έχει ξανά σήμερα. Επειδή είδε κάτι προχτέ. Ναι, το το κυρία... προχθεσινό και... δεν λέει τίποτα το ρεπορτάζ. Δηλαδή, άμα το διαβάζει, λέει ότι ναι, θα κάνουν. Τι ακριβώ θα... Λέει ότι θα διπλασιάσουν και τα δεν data... Δεν λέει. Μισό. Δεν έχουν πει τίποτα τέτοιο. Αυτό που φαίνεται. Καταρχήν, να σου πω μια λεπτομέρεια σε όλο αυτό το σκηνικό. Ποια data. Τη κινητή ή τη σταθερή. Data. data. σταθερή. Ενώ, Δηλαδή, άμα μιλήσει χρεώ δεδομένων δεν θα ήταν σωστό να μειώσει και τι χρεώσει στι υπηρεσίε τη σταθερή τηλεφωνία, σε βιζονικέ συνδέσει. Γιατί. Το μόνο για πρόβλημα και... είναι για στην κινητή. Λέγανε. Ναι, για την κινητή. Ε, ναι, την okay. Τι. Κάτσε, Α, ποια ήταν τα λεφτά, θα σταθερή τι, στο DSL. Στο... στο... Να μειώσουμε τι τιμέ στο VDSL ή στο, στο κατοστάρι. Είναι τιμέ ενδιαφέρουν, όχι τα data. Ναι, μπράβο. Ε. Το οποίο υπάρχει γκρίνια. Δηλαδή, οι τρει πάροχοι γκρινιάζανε ότι πρώτον είναι υψηλή η φορολογία, ειδικά για την κινητή υπάρχει αυτή η γκρίνια. Ναι. Και για τη συνδρομητική τηλεόραση που ενθυμίζω ότι υπάρχει. Νε, στην Εντάξει, τα λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και ότι θα πρέπει να μετράει διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μετρήσει κανονικά δεν είμαστε τόσο ακριβοί το μπάσκετ που λένε. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Γιατί δεν μετράει τι προσφορέ. Και αυτό ήταν μια ζήτηση ότι οι ονομαστικέ τιμέ να πάνε πιο κοντά στι πραγματικέ. Γιατί αν το δει στην καρτοκινητή, ακρι... έχει φτάσει σε σημείο έχει πακέτα στην καρτοκινητή, το οποίο σε συμφέρει περισσότερο από, τις... από το συμβόλαιο. Αυτό τις ισχύει πολλά χρόνια, Δημητρία. Ναι, εντάξει. Και είναι. Τι δηλαδή, πω, ας πω, παιδί, συγγνώμη, έχει ένα πακέτο στη... Κάπου, στη... σε μια εταιρεία, μην πω πια, ωραία, που με 17,5 ευρώ το μήνα έχει 500-600 λεπτά ομιλία, 600 SMS, mm -hmm. προ όλα τα δίκτυα τα 600 λεπτά και 2 GIGABYTE. Δηλαδή, φυλαρακίκατσε, όπα, μια χαρά πακέτο είναι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, όταν αντίστοιχο σε συμβόλαιο το ίδιο μπορεί να σου φτάνει στα 30 ευρώ. Mm -hmm. Λοιπόν, είναι δηλαδή και αυτή η ιστορία. Αλλά δεν είχα. Αυτό που λένε. Ναι, μπορεί να είναι διπλασιασμό, αυτό που θα γίνει πρακτικά και θα ανακοινωθεί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μέχρι ίσω και την επόμενη εκπομπή. Εγώ που ρώτησα πάροχο, δεν είχαν ιδέα. Και... Ξαναλέω. Μέχρι ίσω και την επόμενη εκπομπή mm -hmm. να έχουμε ανακοινώσει. Οι ανακοινώσει μπορεί να είναι πολύ φλου. Mm. Εντάξει. Πιθανότατα δεν θα μειώσουν τις τιμέ, αλλά θα αυξήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα, το οποίο mm. είναι μια πρακτική που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν θα είναι διπλασιασμό. θα μπορούσε και να είναι. Μακάρι να είναι. Εντάξει, λοιπόν, αλλά σίγουρα. Να πω κάτι άλλο. Μακάρι να φτάσουμε να έχουμε πραγματικά unlimited πακέτα. Να πω και εγώ κάτι άλλο. Μιλάγα... Μακάρι να ακού... μιλά πιο κοντά στο μικρόφωνο και δεν σε ακούω. Μιλάγα με τον φίλο μα. <σκλαι> Έτσι, μπράβο. Για πε. Μπορώ bullying σε αυτόν. Έτσι. Μιλά. Και σε σένα θα κάνουμε bullying. Και σε μένα κάνετε μπούλινγκ. Να μιλήσω. Όχι. Όχι, μιλά. Μιλάγα τον φίλο μα τον Πέτρο. Ο οποίος, Ο τον ακροατή Πέτρο. Τώρα, Γεια σου Πέτρο. Γεια σου Πέτρο. Ο οποίο μου κοτσάει το κινητό και κοίτα εδώ πέρα τι έχω. Και unlimited έχει. Vodafone. Αγγλικό βέβαια. Ναι. Αγγλία. Ε, full ταχύτητα. 30 λίρε. Ε, φυσικά δεν συζητάμε για κα, ομιλίε και όλα αυτά. Όλα Unlimited είναι. Τα data είναι μα. Πολιτική ορθή χρήση. Ε, μπα. Unlimited πραγματικό. Το κινητό. Το, κοίτα πρέπει να έχει ορθή χρήση. Αλλά τώρα δεν ε, θα τα πιάσει ποτέ αυτά τα όρια. Και σε roaming. Όλα αυτά 30 λίρε. Το σε roaming λογικό είναι, ρε φίλε, αφού παίζει τα πακέτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά είδε ότι και εδώ πέρα εννοείται ότι όταν έχει 10 GB και πάσα οπουδήποτε σου λέει 5. αλλού. 5. Σου λέει 5. Α, όπου δε αυτό δε. εκεί είναι πάλι ένα Περίμενε. ωραίο. Η αδερφούλα μου που έχει ακόμα το γαλλικό τη νούμερο, δεν έχει βάλει το ελληνικό ποτέ. Πληρώνει 12 ευρώ το μήνα για unlimited τα πάντα. Γαλλικό νούμερο. Και roaming. Και το roaming δεν υπάρχει δεν έχει καν να ασχοληθεί με αυτό. Απλά... Καλά, πάντω α... πρέπει α... α... να α... το προσέξει. <σχελίδι> όχι, 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 όχι... Δεν, ο κανονισμό λέει ότι κάθε 90 μέρε πρέπει να πάει στη Γαλλία. Έχει <σχελίδι> να πάει δύο χρόνια. <σχελίδι> Κανονικά θα πρέπει να τη το είχαν κόψει. Γιατί το είχαν χρεώσει, αλλά εντάξει. <σχελίδι> λοιπόν. <σχελίδι> λοιπόν. Και έχει α πούμε και με 20 λίρε uh, πάλι unlimited, αλλά με μικρότερη ταχύτητα. Οκ, για να δούμε. Τότε να δούμε τι θα δούμε. Γιατί δηλαδή και εδώ υπάρχει ένα limited πακέτο, το οποίο όμω μετά τα 15 GB σε πάει στο 1 MBps, ενώ πριν ήταν νομίζω με 3G ταχύτητες. Θα το δούμε. Κάτι άλλαξε και αυτό. Εντάξει, θα αλλάξουν αυτά. Το βλέπω. Να δούμε τώρα τι Εντάξει. θα αλλάξει. Πάντω, υπήρχε μια γκρίνια για το ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τι κατοστάσει γραμμέ. Mm -hmm. Δηλαδή, στι ε, συζητήσει και την Τρίτη άλλα και. ήταν όλοι ότι. Ναι, παιδιά, έχουμε βάλει στα, στα, σταθερέ ευρυζωνικέ. Πήγαμε πάνω, αλλά όλοι παίζουν VDSL. Δηλαδή είναι πολύ εύκολη η πώληση τη αναβάθμιση από, από 24 σε 50. Αλλά από την 50 στην 100 mm. δεν είναι τόσο εύκολα yeah. τα πράγματα. Yeah. Εντάξει, το οποίο είναι ένα ζήτημα. Ναι. Yeah νομίζω ότι δεν το είχαμε πάρει στα σοβαρά αυτό. Δηλαδή δεν το είχαμε θεωρήσει ότι όντω θα υπήρχε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι φίλε, γιατί το χρειάζεται πραγματικά ο άλλο τελικά. Ξέρει, γιατί το κατοστάρι έρχεται με το ίδιο upload, ε, μάλλον λίγο καλύτερο upload uh, δεκάρι. Yeah. Ναι, ναι, δεκάρι είναι το upload. Εντάξει. Ενώ το πεντάρι με πεντάρι. Οκ, okay. δεν ναι, Εντάξει, κάνει μεγάλη π, αφορά. Πόσο είναι, να σου πω κάτι, στο σπίτι, μην κοιτάς επιχειρήσεις, κοιτάς εμάς που κάνουμε upload. Στο σπίτι δεν σε οικιακό καταναλωτή, δηλαδή το gay το απλό. Θα σου πω, το 4K streaming είπαμε και το download του παιχνιδιών μεγάλων είναι η δυνατότητα που θέλει. Okay. Αλλά και στο 4K μα είπε την άλλη φορά η Κοσμοτέ ότι για να δει το 4K κανάλι, το οποίο είναι φοβερό, παιδιά, η ποιότητα είναι απίστευτη. Ναι. Ε, θέλει 15 Mbps. Άρα. Άρα δεν θέλει. Δηλαδή, δηλαδή, και δύο streams να έχει μέσα στο Ακριβώς. σπίτι. Λέω Α, δύο streams 4K. Ναι. Που εντάξει είναι υπερβολή αυτό. Να σου πω το άλλο που βλέπω εγώ με, το, με τι γρήγορε ταχύτητε που. Γιατί έχω 100-100 και 150 στην δουλειά. Ε, με βοηθάει πάρα πολύ στο να έχω το cloud, το cloud File Explorer, ας πούμε, OneDrive, Google Drive, να ανεβαίνουν εκεί πέρα τα αρχεία άμεσα αυτό βρίσκονται. είναι απλό όμω θέμα κιόλα. Ακριβώ. Ναι, όχι. You're το απλό είναι πολύ σημαντική ιστορία. Δεν σου τη διαφωνώ για, πολύ, για αρκετό κόσμο, αλλά όχι για όλον. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, οπότε δεν βλέπουν πολύ ίσως, ίσως βοηθήσει πάρα πολύ συνδυαστικά με τα πακέτα που δίνουν στη τηλεόραση. Νομίζω ότι αυτό που θα είναι όταν θα πάνε στο Fiber to the Home, που στο Fiber to the Home έχει επιδότηση 110 ευρώ, 120 ευρώ, εκεί yeah. έχει νόημα. Αλλά θα, θα δείξει. Θα δούμε και τις τιμές, γιατί και, okay, να δούμε διπλασιασμό data, αλλά να δούμε και τιμές σταθερή που είπες εσύ. Εγώ το θεωρώ εξή σημαντικό. Άξι, είναι. Εντάξει. Γιατί, να, να, πω κάτι. Βλέπω από τον εαυτό μου ε, που έχω ένα πακέτο το οποίο επειδή μου δίνει unlimited τα βίντεο, τις βίντεο υπηρεσίες στο κινητό. Γιατί. Ε, το έχει μέσα στο πρόγραμμα. Τι θες να κάνω τώρα. Okay. Ωραία, λοιπόν, κατά τα άλλα δεν χαλάω πάνω από 4-5 GB το μήνα. Full χρήση, δεν με νοιάζει. Είναι α... ελάχιστα. Δεν ε, ρε. Α... δεν γίνεται αυτό δεν γίνεται, το πραγμα Είναι... Δε... Εγώ χαλάω 12-15. Με τα βίντεο. Ποια βίντεο, χωρί τα βίντεο, χωρί να κάνω τίποτα. Χωρί να βλέπει. Εννοεί τι... χωρί εννοεί... 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 το Pornhub. Ναι, το Pornhub είναι τζάμπα. Από <laughs> πού, <laughs> ποιο είναι <νιώθω> το αυτό τώρα. <laughs> 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 θα κάνουμε το οικογενειακό πακέτο, <laughs> μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, τέλο πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Πάντω και στα σταθερά υπάρχει μια ένα θέμα, δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ας ξεκινήσουμε πήμα. τώρα με αυτό. Ας και άμα γίνεται αυτό. και τόσο γρήγορα, καλό μου ακούγεται. Ωραία, για να λοιπόν. γίνονται λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Τι άλλο. Άλλο. Λοιπόν, ε, να πω εγώ, αφού μιλάμε για cloud, για τον Duncan MacLeod. What the fuck. Αφού <laughs> ε, λέγατε για cloud υπηρεσίε και όλα αυτά και τον Duncan, τον McCloud, τον Highlander. Το Highlander. Το τη πατριά MacLeod, το There Can Be Only One. <laughs> όλα αυτά. Γιατί τι έγινε. Λοιπόν, πήγα στην AthensCon Con όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρασα εκεί πέρα παρέα με όλα τα παιδιά και είχε έρθει ο Adrian Paul και η Duncan McCloud. Ε, τι, τι, είναι αυτή. Χάιλάντερ, ρε. Ο Χάιλάντερ, δεν έχει δει Highlander. Ο, η τη σειρά. Η τη... σειρά Highlander. Είναι ο Κόνορ. Ο, ο Κόνορ Ξάμερφος. που τον έπαιζε ο Κριστόβ Λαμπέρ. Αυτό ξέρω. Ναι, ναι και, και ο σειρά. Ο Δánκαν... δεν έβλεπε σειρά ποτέ. σεζόν. Σοβαρά, μιλάω. 8 σεζόν. Ο, έχει. Ο τον έσφαξε. Ήταν, ναι, ήταν ναι, την ίδια εποχή με τη Ζίνα, Γιατί ε, η Ζίνα έβλεπα. κοίτα, ο, Highlander ξεκίνησε από αντένα και πήγε Star. Αντένα, μπράβο, μπράβο, έχει δίκιο. Αντένα ξεκίνησε. Καλά, προφανώ αυτό έβλεπα. Τώρα βλέπω. Είχε έρθει ο Adrian λοιπόν, αυτό εδώ Όπου... Δεν έχει απέξει τίποτα άλλο μετά. Σίγουρα. Ο οποίο, όπω έλεγε και στον Κωστάκι, έχει stand μπροστά. Είναι όλοι οι τύποι. Να σου πω, να σου πω τα ονόματα: Γιατί μπορεί να ξέρει και κανέναν. Από αυτού που είχαν έρθει καλεσμένοι ήταν ο Ανδρέα Φρεσέρο. Φρεσέρο, το ξέρει. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που έχει φτιάξει όλα τα, τα τέτοια τη Disney, του χαρακτήρε, τα κόμιξ. Τι εννοείς έχει φτιάξει. Τα έχει σχεδιάσει. Καλλιτεχνικό διευθυντή. Ε... Δεν τα έχει σχεδιάσει. Σε έναν να θα το σχεδιάσει αυτό. Ναι. ο Μακλέντ. Ο Μπάρξο να του έχει φτιάξει. Ωραία. Αυτοί. Ο Μπομπ Μακλέοντ. Μακλου... 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 Okay. Ο φίλο Βασίλη τον είδε από κοντά και του άρεσε. Για τι δουλειέ uh, Marvel, uh, The New Mutants and Cravens, uh, Last Hand, ξέρω εγώ. Η Γκέιλ Σίμον uh, για του γυναικείου χαρακτήρε uh, τη Wonder Woman, Red Sonya, okay. whatever. Και είχε έρθει και ο, πες τώρα, ο Gibbons, ο Dave Gibbons, δεν τι θυμάμαι. Ναι, νομίζω αυτός. Και ο Giuseppe Camuverdi, λοιπόν, whatever. Τέλος πάντων, είχαν έρθει όλοι αυτοί και είχε έρθει ο Στέβαν Kapicic, το ξέρεις αυτόν. Όχι. Ο κολόσος από τον Deadpool. Ορίστε. Τι άρε, λες και ξέρεις πως είναι. Ο κολόσος από τον Deadpool, δεν το θυμάμαι. Ο κολόσος από τον Deadpool είναι ένα εφέ. Όχι, είναι άνθρωπος. Είναι ο Στέβαν Kapicic. Τον γνώρισα από κοντά. <laughs> δε... Κολόσου. Εντάξει, αυτό είναι φε. Ε, είναι πραγματικό. Και ποιο ενδιαφέρεται δηλαδή, δηλαδή, να δει λοιπόν, Δηλαδή, ε, ο πιο ιδόκο... διάσημο ναι, από όλου αυτού ήταν ο Adrian Paul. Ωραία. Ναι. Βέβαια για πολλού ήταν όλοι οι υπόλοιποι. <laughs> Γιατί <laughs> όλοι οι άλλοι είχαν ουρέ, αυτό δεν είχε ουρά. Ρε φίλε, πρόσεξε, Αυτό, τα... αν από μπροστά παιδάκια, είχε... 25, δεν το ξέρουν. Πρόσεξε τώρα να δει. Μπροστά από τον Adrian Paul καθόταν εκεί πέρα με το γάλα του. Και είχε μπροστά τιμο κατάλογο. 20 ευρώ φωτογραφία, 25 φωτογραφία και αυτόγραφο. <laughs> και δεν θυμάμαι το, το, το άλλο τι ήταν. Και επίσης παρέδιδε και workshop ξηφασκίας ως Highlander. <laughs> <laughs> Ο Κάπη Σίτσι είχε 10 ευρώ τη φωτογραφία και το αυτόγραφο. <laughs> και όλοι οι άλλοι ήταν δωρεάν για τα αυτόγραφα. Και άμα ήθελε σε μερικού, σε κάνανε καρτούν. Σε σχεδιάζανε. Πόσο. 50 ευρώ και 100 ευρώ αν ήθελε στο λόσωμο. Oh, Ήταν μάλιστα. πολύ καλό. Πέρα από αυτό, είχε πολύ ωραία περιπτεράκια, πολύ φάνκο, πάρα πολύ φάνκο. Από κόσμο τι γίνονταν? Χαμός. Του, οι άνθρωποι, πες μου λίγο... Α, να πάμε και στο βασικότερο. Yeah. Είχε life-size Tie Fighter. Oh. Λοιπόν, είχε σε real μέγεθο το πραγματικό Tie Fighter, 6 μέτρα επί 6 μέτρα. Επί 6 μέτρα. Μάλιστα. Άρα, για να το πάρουν να το δείξουν στις σημαίνει ότι... Δεν θα έχει τα E-Fighter στο... στο Star Wars. Στο Rise of the Skywalker. Ε, oh, ήταν αυτό, ήταν full. Αποκλειστικό. Ε, γνωρίσαμε και την κοινότητα του, των Star Wars. 18, εδώ πέρα. Ε. Έχει ιστορία. Καλά το έχω δει. Δεύτερη σειρά. Μαντέψτε που θα είναι. Δεύτερη! <laughs> <laughs> γιατί ρε φίλε! Γιατί άργησε. Είχε! Ναι. Ποιο αφού βρίσκα τώρα. Εντάξει Όταν... παιδιά, παιδιά, μην αγχώνεστε. Γιατί μου θέλει και άτμο για τα φτάκια σου. Ε, έχω Δεύτερη να σα πω μετά κάτι άλλο που θα σα αρέσει ακόμα περισσότερο. Θα το δούμε αργότερα, ναι. Όχι, θα δούμε και αυτή. Θα το δούμε πριν. Πριν. Πριν, πριν. Α, ναι. Δεν ξέχασα να το πω αυτό, ναι. Ήτανε Όχι 16. Έχουμε κανονίσει άλλα πράγματα 16, άμα το 16. Αν να αλλάξει τα προγράμματα. Το, το, το ξεκανονίζει. Εγώ θα λείπω έτσι κι αλλιώ πώ θα το κανονίσουμε. Να κοιτάνε. <laughs> λοιπόν. Ε... Τι θα το δούμε, Private. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Ναι, ναι. Θα, θα, το, θα το μάθουμε θα έχει... κάποια στιγμή όταν Λιγένε, το ανακοινώσουμε. Ήταν, λοιπόν, το Tie Fighter εκεί. Θηριώδε. Πολύ ωραίο. Χώραγει και άνθρωπο μέσα. Δεν πήγε κανεί. Ε, τι άλλο, πολύ φαν κουκλάκια. Ή ήταν κάτω άνθρωποι... Φωτογραφιζόντουσαν. Ήταν, οι, πες τι, οι Stormtroopers, οι Sith Lords, ο Obi-Wan και ο Quang Jong Jin, πώς τον λένε και όλοι αυτοί. Ε, και ο, ο Darth Vader κυκλοφόρησε ανάμεσά τους. Α, oh, και ο Darth Vader. Βεβαίως, ήταν όλοι ε, όλη πώς σειρά. Πω, η σειρά. Η άνθρωποι, πόσες χρόνιες γίνεται. Στο τέταρτη ή πέμπτη είναι φέτος. Άρα, δηλαδή, έχεις πάει και στις προηγούμενες. Όχι. Ούτε εγώ. Δεν Για είχε τα... τύχει γιατί δεν είχα δει τέτοια. Πάντω, γενικά από κίνηση και όλα αυτά, ειδικά στα social media, είδα περισσότερο κόσμο, δηλαδή περισσότερη κίνηση φέτο από ότι. Μα και εγώ, γιατί επικοινωνήθηκε πολύ καλύτερα ναι. σε σχέση Ότος. με τα παλιότερα χρόνια. Είχε και το Tie Fighter που ήταν φοβερό κράχτη. Το Nedria Poorl που εγώ ήθελα να πάω να τον δω και ξενέρωσα. Πραγματικά. Γιατί, επειδή σου ζήτησε 25 ευρώ. <laughs> Όχι, γιατί του λέω να κάνουμε συνέντευξη, μου λέει δεν έχει κλείσει ραντεβού. Και ήταν άδειο έτσι. Εκεί <laughs> 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 μα χάστηκε χορηγή επικοινωνία. Δεν έχει κλείσει το εγώ. Οκ. Okay. <laughs> okay. ε, αυτά, πολύ κόμικ, πολύ ελληνικό κόμικ, πολλά ελληνικά επιτραπέζια, πολλά... Βγαίνουν πάρα πολλά επιτραπέζια, το ξέρεις αυτό; Ναι. Yeah. Ναι, κάτι άκυρα, role πραγματικά role playing, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ζάρια να έχεις να παίζεις, ο Πέτρος ο Κυπρό, ο Πέτρος ο Ακροατής. <laughs> ο Πέτρος Ακροατής, <laughs> ο Πέτρος Ακροατής. Ο Πέτρος ο Πραγματικά θα, έπαθε, θα πάθαινε σοκ με τα ζάρια. Ναι, και. Λύσε μια απορία άλλη. Βεβαίω. Τι είναι αυτή η ιστορία με το Twitter και τη διαγραφή των ανενεργών λογαριασμών. Τίποτα. Μέχρι τα 10 Δεκέμβρη θα <coughs> διαγράψει του ανενεργού χρήστε όποιο δεν έχει κάνει λογική ε, ε, Δεν έχει πάει το μέμο. Τι. Το κύρωσε. Τα γιατί. Α, καλά. Γιατί τα κύρωσε. Ε, γιατί. γιατί ούτε εγώ ούτε... το έχω δει αυτό. Ούτε εγώ το είδα τα κύρωμα. Το έφαγανε ξύλο. Το έφαγανε ξύλο. Γιατί, γιατί βγαίνουν άλλοι και λένε. Ε, για deceased ε, λογαριασμού. Για ε, ανθρώπου. Όχι, γιατί ο άλλο θέλει να έχει το λογαριασμό online. Γιατί? Να βλέπει τα tweets του πατέρα oh, του. Oh, ο, μα, μα Αφού δεν έχει τέτοιο, τι. άμα δεν αυτό, σου λογή, λέει, ε. αυτό σου λέει. Ότι sorry, δεν το σκεφτήκαμε καλά. Θα φέρουμε ένα option για να έχουμε de-seater λογαριασμού και μετά θα κάνουμε και αυτό. Να βγάλουμε του ενεργού. Spooky. Πώ τώρα. Δεν είναι spooky, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή και το facebook το έχει, εννοείται. Ναι, αλλά γιατί. Γιατί όχι φίλε, να σου πω κάτι. Πραγματικά πιστεύει ότι υπάρχει κόσμο που ασχολείται με το Twitter, ενώ. Ε, φυσικά υπάρχει. Ναι, που, but... Εσύ που ζει, ε, φυσικά υπάρχει. Όντως. Και ειδικά και στην Ελλάδα υπάρχει. Ειδικά στον ε, στο ε, κόσμο. Ε, εγώ θέλω να ξέρει ότι όσου celebrities έχω ρωτήσει για το αν χρησιμοποιούν το Twitter. Μα σε πρόσεξε, 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 πρόσεξε. Η απάντηση είναι ναι, όταν βλέπουμε GNTM. Δεν είναι για celebrities το Twitter, είναι για επαγγελματιάδε. GNTM. GNTM. <ρε φίλε>, το μόνο λόγο για να μπει στο Twitter είναι για το πλάκωμα ΣΥΡΙΖΑ με Δημοκρατία. Όχι, δεν να βλέπει το Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Άσε με μόνο Άσε με σύντα, Ο... εσύ ε, τώρα, μας Ο... Είχι, ε, Την ενημέρωση δηλαδή τη γρήγορη που μπορεί να κάνει από το Twitter δεν μπορεί να κάνει με κανένα άλλο τρόπο. Ούτε με τα RSS, ούτε με το Facebook. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, όχι, δεν είναι το ίδιο. Συμφωνώ με τον Κωστάκη. Επίση όταν θέλει να μάθει τον παλμό του κοινού, ρωτά στο Twitter, παιδιά, τι θέλετε να κάνω στο review. Και περιμένει τι απαντησει mm -hmm. Και σου απαντάνε. Μετά από. Με hashtag GNTM πάντα. <laughs> <laughs> Να σε δουν. <δούμε>. Σωστό. <laughs> λοιπόν, άλλο. Ε, τι άλλο. Ε, τι άλλο? Αυτά. Δεν σιάμι... έχουμε κάτι άλλο. Έχει σχέση Xiaomi Note 10. Πε το. Όχι, ρε, ναι, έχουμε τόσα. Έχει δει τη σκαλέτα. Βεβαίω, τη βλέπω τώρα μπροστά μου. Εσύ πήγε στο τελευταίο θέμα. Ε, ευχαριστώ. Ά, και το Facebook ότι βγάζει ένα εργαλείο έτσι. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Τίτως. ναι, okay. Τα γνωστά. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, φύγαμε. Πάμε. Τι θα δούμε στα Foldables. Δεν θέλετε να μάθετε. Να δούμε. Που, δεν θέλει το βάζει το βάλε, γιατί νομίζω ότι έχουμε να πούμε πράγματα. Ότι τι περιμένουμε καταρχήν, έρχεται Samsung Galaxy Fold στην ναι. Ελλάδα. Ναι, το... Θα έρθει και το Razor. Ναι. Ναι, Μάιο, εγώ το ξέρω το Razor. Εντάξει, θα περιμένουμε. Ναι, το Fold πε μα. Πότε έρχεται Ελλάδα. Επίση, εγώ για ξέρω, το. Πέριμενε, τώρα, πέριμενε, μέσω μήνα. Για το Fold. Ξέρω. Λίγα κομμάτες. Για το Πολύ Fold λίγα. άκουσα τα... τα, χειρότερα για το event. Έτσι. Πραγματικά πρέπει να ήσουν εκεί. Πραγματικά Στο event τη Motorola. Στο Ρέιζο στο Λο Άτζελε. Πραγματικά έπρεπε να ήσουν εκεί Γιατί, πέρα. Γιατί, δεν ξέρω. Όλοι, όλοι όσοι άκουσαν στα podcast του mm -hmm. για το πώ σου φάνηκε τέτοια, έχουν να γράψουν The worst tech event ever. Ah, για το φωτισμό, λέει. Ποιο φωτισμό. Του κάλεσαν εκεί πέρα. Πρόσεξε τώρα να δει. Του κάλεσαν εκεί. Λέει, περιμέναμε μισή ώρα έξω από την πόρτα μέχρι να μα ανοίξουν να μπούμε. Καλά, το Μπ, και στην Πήγαμε, ανέβηκε ένα άνθρωπο επάνω, είπε: Καλώ ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και μετά τελείωσε και του κοιταζόμασταν να δούμε τι έγινε. Και δεν έγινε τίποτα άλλο. Λέει, μα δουλεύουν τώρα. Και μετά λέει: Έχει χάντζον area κάπου. Λέει: Ψάχναν τη χάντζον area και μετά μπαίνουν στο Twitter για να δούνε αν, τι υπαλμό υπάρχει. Και βλέπουν του tech ότι έχουν ανεβάσει ήδη pre-posted pre videos που τα είχαν προγραμματίσει. Και λέει, όλοι είχαν πριν briefing εκτό από εμά. Ποιοι ήταν εμεί, ποιο το έλεγε αυτό. Οι tech YouTubers, όλοι. Α! Ah. Α! Ah. Ah. <laughs> λοιπόν, για πε. Εντάξει, ε... Μωρή, δεν θα κανάσω, και ήταν, <laughs> λοιπόν, ήταν κανένα. Ο MKBHD ήταν. Δεν ήταν κανένα μικρό. Ποιο. Ο Μαρκή. Αφού το είδε εκεί αυτό. Ο Μαρκή το είδε εκεί, αλλά yeah. το είδε εκεί ενώ όταν οι όλοι άλλοι είχαν ανεβάσει. Ο Μαρκή δεν είχε καμία ενημέρωση. Ο Μαρκή το έκανε περισσότερο από όλου. Το, το, το έκανε. event. Ah, το, Viven, ναι, okay. το, το event όλα. Όχι το event και okay. άμα δεν είπαν no, τίποτα. Η συσκευή είναι πολύ ωραία. Τέλο πάντων, είδα. Πες hey, hey, η φήμη λέει ότι έχει η Samsung καινούργια συσκευή που έχει θα, Δεν θα την καθυστερήσει. Όχι. Όχι, θα βγει πριν τη Βαρκελόνη, ωστόσο. Μακάρι. Ναι. Δεν ξέρω για CES να θα προλάβει. Κοιτά, εγώ λέω ότι αν ακολουθήσει το περσινό μοντέλο, Μοντελό. θα ναι. δώσει ένα teaser στην CES και, μετά? και θα το ανακοινώσει μαζί με το S11 πριν την MWC. Πσε. Ε, θα συμφωνήσω με τον Κωστάκη. για θα λίγε φορέ. Θα πηγαίνουμε, ερχόμαστε στην Ευρώπη δηλαδή, όπω φαίνεται. Με αυτά <laughs> δεν ξέρω αν δηλαδή. θα προλάβουμε. Θα πάμε Λονδίνο ή θα έχει γίνει το Brexit. Θα πάμε με Visa. Αυτό βλέπω. Όχι, Visa δεν χρειάζεται, ρε. Θα χρειάζεται. Λε. <laughs> θα είναι <laughs> μεγάλο. Θα φάνε μεγάλο, μεγάλο... πλησίδι τότε. <laughs> από κόσμο. Μεγάλη <laughs> Ε? Θα είναι βίζα. δεν <coughs> <laughs> ξέρω, πάντω είχε που είχε ουρέ στο τσεκ των διαβατηρίων όταν έφτανε στο Λονδίνο. Φαντάζω τώρα τι θα γίνεται. Δεν έχω πετύχει ποτέ ουρά. Και θα μα πάνε το πρωί για να είναι το event στι 2 η ώρα το yeah. μεσημέρι. Κάτι θα έχει πλάκα. Για πε λοιπόν για τα foldables, έχει να πει κάτι άλλο. Τι yeah. Περιμένω να δω ότι αν θα βγάλει για όμοιρο το foldable το δικό τη μέχρι τη Βαρκελόνη. Αν θα το δείξει η έσχυρη. Χλωμό. Έχω. Χλωμό. Ε. Πολύ. Ή θα είναι πάλι ένα σαν το άλλο με τι <laughs> δύο οθόνε προ τα πίσω. Το οποίο δεν θα το δούμε ποτέ και απλά ξέρουμε ότι υπάρχει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Έχετε developers. <laughs> Όχι. <laughs> Έχεις, Πού ναι. να του βρούμε. Όχι, ενώ έχει developers να του δώσουμε. Γιατί όλο θε για developers ανήκει. Όχι, το ESO μόνο που το φτιάχνω και δεν χρειάζεται κάτι. Δεν είναι φίλε. Βρίσκει. Α, α τέσσερι, πέντε developers. Έχεις έχει πέντε, πέντε ναι. developers. Όχι, okay. okay. έχει τα χέρια. Ένα, ένα χέρι, πέντε yeah, developers. Δεν, φίλε, δηλαδή, βλέπω τώρα πώ το λένε. Ανακοίνωσε η PWC χτε ότι φτιάχνει ένα, ένα center of excellence για SAP λύσει και 100 επιπλέον θέσει εργασία. Από του 50 που έχει τώρα, θα πάει τέχνη... 50. Center of Excellence για SAP λύσει. Τι σημαίνει αυτό, Ότι είναι ένα κέντρο ανάπτυξη εφαρμογών για την SAP. Για λύσει που βασίζονται σε SAP πλατφόρμα. Ah, okay. Okay. Ωραία. Η ΣΥΑ. Την ΣΥΑ. Κάπω έτσι. <laughs> 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 Η οποία δραστηριοποιείται στο κομμάτι <laughs> του Φίλιππ. Η ΣΥΑ Λιαροπούλου. <laughs> Λιαροπούλου. <laughs> <laughs> Μα ακούει και η κουμπάρα τη Κωσιόνη, φοβάμαι, αλλά τέλο πάντων. Γεια σου, Γεια σου, Άννα. Λοιπόν, ε, Ανακοίνωση και αυτή κάνουμε κέντρο αριστεία εδώ πέρα στην Ελλάδα, άλλε 45 θέσει. Όλε αυτέ μη... είναι μηχανικοί είναι μηχανικοί developers και τέτοια. <laughs> και λε, ναι, φίλε, έχει ανακοινώσει η Deloitte 200 πάνω στη Θεσσαλονίκη. Άλλο 200 έχει Accenture. Έτσι δεν <laughs> είναι, 200, <laughs> 200 έχει πει. Λοιπόν, όλοι ανακοινώνουν. Η Pfizer έχει ανακοινώσει για τα φάρμακα. Όλοι ανακοινώνουν και λε, πού θα του βρείτε. Θα yeah. φτιάξουν uh, incubators για να φτιάχνουν developers. Νομίζω ότι θα βγει στο τέλο ο Balmer πάλι, θα έρθει στην Ελλάδα και developers, developers, developers. κοίτα, πάντα υπήρχε ανάγκη για developers και μάλλον για πολύ καλού developers. τώρα, άχρηστο να είσαι developer, βρει δουλειά. Εγώ αυτό καταλάβω. Εντάξει, το θέμα είναι αν θα μείνει στη δουλειά όσο Δεν θα βγάλει λεφτά. Δεν είναι έτσι. Γιατί η δουλειά του developer φαίνεται και κατευθείαν κιόλα. Οπότε. Φίλε, έχουν φτάσει στο σημείο να καλάνε για developers ακόμα και να μην ξέρουν ναι, πολλά. Ναι. Να μάθουν, να θέλουν σε... να γίνουν. Εγώ, με όλους του φίλου έχω σε εταιρείε, startup γενικά, πάντα αυτό μου λέγανε και πάντα αυτό μου λένε ακόμα. Ότι ψάχνουμε developers. Τίποτα άλλο. Πώ έχει φτάσει το ΣΚΟΥΣ, 250 άτομα, των οποίων ναι, ναι, ναι. 150 είναι developers. Κάπου εκεί. Η Encode έχει άλλη μια κατοστάρα. Η Workable έχει δεν ξέρω πόσου. Η... Η Blue Ground έχει 100-150 developers. Ναι, ναι, εντάξει, λογικό είναι δηλαδή... αυτά τα μεγέθη τώρα. Τι Αυτά, έχουμε τίποτα άλλο. Όχι. Πόση ώρα είμαστε. 43. Αυτή λέγει κάθε φορά πόση ώρα είμαστε. Για Όση πες μας, ώρα... είμαστε 25 λεπτά. Να Θέλεις τα αφήσω, Θε να, να φύσουμε, μιλήσουμε yeah. άλλα 20. Ναι. <laughs> <laughs> λοιπόν. Πες μας. Θες κάτι άλλο να πούμε ή να πούμε τα βασικά. Κάντε like, comment, subscribe, ε, share. like. Uh, comment, subscribe, share. Ένα, e, ένα follow follow ένα... στο instagram, follow στο... Στο pinterest, έχουμε σελίδα στο pinterest. Όχι, στο twitter. Γιατί. Ένα, like στο Facebook. ένα παστίτσιο. Ένα παστίτσιο και. Α, Elemental είσαι Θεό. ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί? Έτσι. γιατί... Εντάξει. Γιατί λέει τα πράγματα όπω πρέπει. True. Bro. Να, πούμε, και καλησπέρες τώρα, ορίστε. Έχουμε τον Κώστα που μα ακούει και δεν τον λέμε σχεδόν ποτέ. Καλησπέρα, Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα, Κώστα. Έχουμε και το, δεν το Σπύρο. Το να κρατήσει πύρο τον έχει ξεχάσει, μου φαίνεται. Σωστό. Σωστό. Του φανατικού τον πυρήνα ξεχνά. Του ξεχνά τον πυρήνα, αυτού που θα του δώσουμε βραβείο. να ανακοινώσουμε επίση ότι στο τέλο του, 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 19 θα κάνουμε <laughs> κάτι. Ναι, μα, ναι θα όμως. κάνεις κάτι. Αυτό, τελεία. Stay, <laughs> stay, <tuned. laughs> stay tuned. Stay tuned, ακριβώς. Stay tuned ή stay tuned. Τι είναι αυτό. Ιωάννα Τούνι. <laughs> 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 Ωραία, Δημήτρη, άστο, δεν το έχεις χωριά. Ρίχνει, ρίχνει το επίπεδο, ρίχνει λοιπόν. το επίπεδο. <laughs> Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, καλή συνέχεια. Και να θυμάστε πάντα ότι πίσω από μια κουρτίνα ο Κωστάκη κάνει develop κάτι. <laughs>